σκέφτηκα να κάνω την ταινία ένα χρόνο αφού πέθανε ο Κωστής, διάβαζα τα βιβλία του και δημιουργήθηκε από τα βιβλία του στο μυαλό μου μια ταινία. Όμως συνειδητοποίησα από κάτι που συνέβη αυτή τη βδομάδα ότι ίσως δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, την παραμονή που θα έμπαινε στο νοσοκομείο ο Κωστής, είχαμε πάει σε μια γιορτή ενός άλλου φίλου μας, του Βίκου Ναχμία. Ήταν τα γενέθλιά του και μάλιστα ήταν και αυτουνού τα τελευταία γενέθλια. Ή τα προτελευταία, δεν θυμάμαι. Και εντελώς απρόσμενα πήρα μια φωτογραφική μηχανή μαζί μου. Γιατί ένιωθα, ήξερα ότι ο Κωστής είναι πολύ άρρωστος, ήξερα ότι θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και ήθελα να κρατήσω μερικές εικόνες του. Ίσως αυτή ήταν η πρώτη στιγμή. Το άλλο που συνέβη επίσης είναι ότι στο νοσοκομείο, κάποια στιγμή που ήταν λίγο καλύτερα ο Κωστής, τράβηξα βίντεο με το τηλέφωνό μου και έλεγα τώρα γιατί το κάνω. Δηλαδή, όχι γιατί το κάνω, το έκανα γιατί ήθελα να τον κρατήσω, προφανώς. Όλα αυτά γινόντουσαν χωρίς να τα σκεφτώ. Μετά, όντως, λοιπόν, όταν πέθανε, άρχισα να ξαναδιαβάζω τα βιβλία του γιατί για να μου κάνουν, για να είναι παρόν, ας πούμε, ο Κωστής. Και αυτό έφερε την ταινία. Αυτή είναι η άκρη των πραγμάτων. Κυρία Ζαντέλη, θα κάνουμε μια λίγο ελεύθερη κουβέντα με όλους τους φίλους του και τους ανθρώπους που εμφανίζονται στην ταινία. Κυρία Ζαντέλη, κράτησε για εσάς η κυρία Αλεξανδράκη το επιμύθιο με το Everlast. Τι είναι αυτό που κρατάτε και από τον Παπαγιώλη και από αυτή την ταινία? Κοιτάξτε να σας πω, είναι χίλια πράγματα Κωστής και το ένα να καταφέρουμε να πούμε είναι κάτι. Από τον Κωστή κρατώ πάνω απ' όλα τώρα την παρουσία της απουσίας του, όπως και να ακουστεί αυτό. Δηλαδή, πάντα είχα την αίσθηση ότι όταν γράφω, γιατί θεωρώ ότι οι καλύτερες, τώρα έτυχε να είναι έτσι, κριτικές, ας το πούμε έτσι, που γράφτηκαν για τα βιβλία μου, ή πιο, πώς να το πω, που έπιανε πολύ μυστικά συγκριτήματα, ήταν αυτές του Κωστή. Κατά συνέπεια, με έναν τρόπο εντελώς ασυνήθιτο, εγώ όταν έγραφα είχα σαν αόρατο, πώς να το πω, αόρατο ιστοδυνεκές όμως, τον πρώτο αναγνώστημα, αν το θέλετε έτσι. Αυτό το κατάλαβα μετά τον θάνατό του. Δεν το είχα πάρει είδηση πριν. Μετά τον θάνατό του, που τώρα και το βιβλίο που γράφω είναι βεβαίως αυτόν αφιερωμένο, για λόγους που λέγονται και μέσα στο βιβλίο, έστω και υπαινικτικά. Τώρα καταλαβαίνω πόσο ο Κωστής μου λείπει όντας εκεί. Πώς να το πω, δεν ξέρω, δεν είμαι και φιλόσοφος, δεν το Στέλιο Ράμφο, που με βάλετε δίπλα, εγώ μόνο βιωματικά μιλάω. Τι να πω, ήταν ο πιο βαθύς μου φίλος. Ο πιο βαθύς μου φίλος, η ταινία τώρα, η ταινία με συγκίνησε τόσο πολύ όλο αυτό το πράγμα είδα εκεί, που δεν είμαι σε θέση ακριβώς να κάνω μια κριτική της ταινίας. Και συχνά σκεφτόμουν, ενώ παρακολουθούσα την ταινία, ότι κάτι που είπε, δεν θυμάμαι, ο Βαλερί, κάποιος Γάλλος, ότι ποιητής δεν είναι αυτός που εμπνέεται, όσο αυτός που εμπνέει. Ο Κωστής, λοιπόν, ακριβώς επειδή τώρα αν ήταν εδώ, σκοτώσε, πλάκα μου κάνετε, ρε παιδιά, θα έγινε ταινία για μένα, μιλάτε για μένα κτλ. Ήταν τελείως, πώς να το πω, γήινος, σαν να μην έπαιρνε τίποτα σε σοβαρά, όν σοβαρός πολύ κατά βάθος. Ξέχασα τώρα τον ρυθμό, τι πήγαινε να πω. Ναι, είμαι υπό την επίρρεια μεγάλη συγκίνηση. Γιατί έβλεπα και ξαφνικά, ας πούμε, και να περπατάει, όπως η γιαγιά μου όταν πρώτο είδε μια ταινία στο σινεμά που είχαμε στο Σοχό, γύρισε και είπε στον άντρα της, τον πεθαμένο Βασιλό,
δεν πρόλαβες να δεις αυτό που είδα εγώ, γουστερίτσες να περπατούν στον τοίχο. Είδα κι εγώ ξανά τον Κωστή να περπατάει, να κινείται, να μυδιά, να χαμογελά, να κατσουφιάζει λιγάκι κτλ. Και εγώ θέλω να κλάψω. Θέλω, δηλαδή, θέλω όλο αυτό, δεν το έχω χωνέψει ακόμα. Θα έρθουν κι άλλα μετά. Κύριε Άγχο, δώστε. Μην είσαι τόσο σίγουρη. Τα λέγαμε πριν και με την Ελένη. Η ταινία είναι ντοκιμαντέρ, πώς το λέμε στα ελληνικά. Τέμια ταινία. Κινηματογραφική μαρτυρία, ίσως. Είναι πολύ και καλοφτιαγμένη, αλλά όπως τις έλεγα πριν και μας ακούμπησε όλους όσους ξέραμε τον Κώστα, εγώ τον λέω Κώστα και όχι Κωστή, διότι τον έχω γνωρίσει Κώστα. Μετά χρειάστηκε να γίνει Κωστής Παπαγιώργης, διότι υπήρχε στην Ελλάδα ένας ποιητής Κώστας Παπαγιωργίου. Και χρειάστηκε να αλλάξει το όνομα και έγινε Κωστής, αλλά εμείς οι παλιότεροι τον λέμε πάντα Κώστα. Έλεγα λοιπόν στην Ελένη ότι αυτή η ωραία δουλειά ανέδειξε μια αμηχανία. Ποια αμηχανία? Τη σχέση που έχει ο σοβαρός Κώστας με τον, πώς τον είπες, Λιράννα, με τον καθημερινό, με τον απλό, με τον λαϊκό Κώστα. Θεωρώ ότι αυτό είναι το κλειδί που θα μας επιτρέψει να μιλήσουμε για τον Κώστα, όχι πια ως ανάμνηση, γιατί οι τεκμηριώσεις, η μνήμη δεν είναι για να επαναλαμβάνουμε πράγματα, αλλά για να τα πηγαίνουμε κάπου, να τα κάνουμε κάτι. Επομένως, το να τα κάνουμε κάτι θα τεθεί κάποια στιγμή αυτό. Η λαϊκότητα που έκρυβε ένας σοβαρός άνθρωπος από πίσω. Θεωρώ λοιπόν, να μιλήσω για αυτό λιγάκι. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι την αρχή της παρεξηγήσεως την δίνει ο υπότιτλος του έργου. Πώς είναι αυτό του Χρήστου, το κειμενάκι, ένας, ο πιο λιτός μισάνθρωπος. Ο Κώστας έδινε την εντύπωση μισανθρώπου σε όποιον δεν τον ήξερε. Δεν ήταν μισάνθρωπος ο Κώστας, ήταν αγοραφοβικός. Έχει σημασία κανείς να καταλάβει το μηχανισμό του ψυχισμού του, ο οποίος του επέτρεπε πολλαπλές συμπεριφορές κάτω από τις οποίες βρισκόταν ένα άλλο βάθος, ας πούμε, δικό του και πολύ προσωπικό. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το αγοραφοβικό στοιχείο στο μέλλον, εκείνοι που γράφουν για τον Κώστα, θα πούνε ότι ήταν το στοιχείο εκείνο που διαμόρφωσε το ύφος του. Γιατί η αξία του ύφους του, του λογοτεχνικού, έγκυται στο εξής. Ότι επειδή λόγω αγοραφοβίας ήταν δύσπιστος άνθρωπος και εσύ τον έβλεπες μισάνθρωπο, αλλά αυτό σε εξέταζε με προσοχή να δει πόσο απειλητικός ή όχι είσαι, αυτό ακριβώς το στοιχείο του δημιούργησε ένα ύφος του οποίου το χαρακτηριστικό ποιο είναι. Όλη η τέχνη του ήταν να αφοπλίζει το αντικείμενο. Πάρτε όλες του τις φράσεις, μιλάει για κάτι. Δεν το ξέρει. Αυτό που θα γράψει θα το περικυκλώσει έτσι ώστε να το αφοπλίσει, να το κάνει ασφαλές, φιλικό και να προχωρήσει, ας πούμε, σε μια σχέση μαζί του. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το λεπτό και κρίσιμο σημείο της σχέσης ενός βαθύτερου ψυχισμού με ένα σκοπό ζωής που ήθελε να το ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Γιατί όπως είπαμε ήδη από την αρχή της ταινίας, ο Κώστας ήταν ευρωδίγλωσσος. Και μέσα από το γράψιμο και την επιτυχία στη ζωή το ξεπέρασε αυτό το πράγμα. Η αγοραφοβία έμεινε, αλλά ξεταράστηκε και αυτή ως ύφος. Δηλαδή έχουμε διπλή θεραπεία. Ας πούμε, ως ύφος είχαμε μια θεραπεία δευτέρου βαθμού, η οποία ακριβώς είχε την ιδιαίτερη επιτυχία που είχε αφοπλίζοντας τα πράγματα για πρώτη φορά. Δεν περιγράφει
ό,τι κάνει. Δεν είναι αυτό το στοιχείο που τον αφορά και που τον ενδιαφέρει. Είναι να τα αφοπλίσει και να βρει ένα πεδίο συνεννοήσεως. Το ενδιαφέρον είναι, και είναι χαρακτηριστικό έργο για την ταινία, ότι βεβαίως ο Κώστας δεν μιλάει ποτέ. Και δεν μιλούσε ποτέ, γιατί ήταν αγοραφοβικός άνθρωπος. Δεν μπορούσε να μιλήσει σε πολύ κόσμο. Το ενδιαφέρον της ταινίας είναι ότι μιλάνε πια άλλοι γι' αυτόν και λίγο περνάει και αυτός μέσα από τους άλλους. Θεωρώ λοιπόν ότι στην ταινία αυτή που υπάρχει μια sui generis αναπλήρωση των άλλων από τον Κώστα, θα παιχτούν πράγματα για αύριο ή μεθαύριο, γιατί ακριβώς ένας αγοραφοβικός που δεν μιλούσε, με αυτό που έκανε για να ξεπεράσει την αδυναμία του, δίνει τροφή σε άλλους να αρθρώσουν ένα δικό τους λόγο. Αυτό ήθελα να